παιδιά, σήμερα σας έχω ένα πακέτο. Αλλά δεν ξέρω από πού είναι. Γενικά, όταν μου στέλνουν ένα πακέτο και δεν μου στέλνουν μαζί και ένα νούμερο, για να μπορώ μετά να το συγκρίνω όταν έρθει να πω α, είναι από τον Κυρμίτσο, είναι πρόβλημα. Γιατί μετά έρχονται πακέτα, σαν αυτό καλή ώρα, και λες να είναι από εκεί. Μπα, όχι, μάλλον από εκεί θα είναι. Τώρα, ας πούμε, έχω μια υποψία από πού μπορεί να είναι αυτό, αλλά δεν κόβω και το χέρι μου. Και επειδή δεν κόβω και το χέρι μου, τουλάχιστον να κόψω το πακέτο. Όχι τίποτα, να καταλάβω από πού είναι, για να τα πούμε κιόλας. Από πακετάρισμα ομολογώ ότι είναι καλό. Έχει παντού ταινία, μόνο στα αυτιά μου δεν έχει ταινία, αλλά είναι προσεγμένο. Άνοιξε με ευκολία, όπως θα έπρεπε να ανοίγει ένα σωστό πακέτο. Λοιπόν, για να δούμε. Είναι αυτό που φαντάζομαι. Ωραία, λοιπόν, περιμένετε. Πώς το κλείσα έτσι. Λοιπόν, το πακέτο είναι. Θυμάστε αυτό που μου στείλανε την καρέκλα. Έκανα όλες τις βίδες πάλι από την αρχή και πάμε να προχωρήσουμε. Α, σκοτώθηκα! Από εκεί είναι. Θα μου πεις τώρα, πού με θυμηθήκανε. Δεν έχω ιδέα. Απλά μια μέρα, μια συνηθισμένη μέρα, όπως όλες οι υπόλοιπες μέρες. Έρχεται ένα email το οποίο έλεγε, δεν θυμάμαι, πρέπει να ανοίξω να δω. Λοιπόν, το email έλεγε Thanks for your video, we would like to cooperate with you again. Βλέπω cooperatoration, ε. Και λέω, ξέρεις τι, γιατί όχι, μου είχαν φερθεί κομπλέ αυτοί, ας δούμε κάτι άλλο. Και ξεκίνησα λοιπόν να ψάχνω να δω τι και τι ενδιαφέρον υπάρχει στο site. Ώσπου ενώ προχωράω, πέφτω πάνω σε κάτι και λέω, να μια καλή ιδέα. Να κάτι που μου ζητάνε να δούνε κιόλα. Σέρε, τι έχει να γίνει, έλεγα από μέσα. Οπότε μετά πολλά το διάλεξα, το έστειλα, το επιβεβαίωσε και από ό,τι φαίνεται μου το έστειλε και αρκετά γρήγορα κιόλα. Για την ακριβία, Παρασκευή μου είπαν ότι μου έχουν στείλει τα πράγματα και την Τρίτη φτάσανε. Οπότε ναι, ήταν αρκετά γρήγορα. Και όταν κάνετε γίνεται σωστά, πρέπει να το αναφέρουμε. Είμαστε καραγκιόζηδες. Όχι, δα. Οπότε. Πάμε σιγά σιγά. Χριστέ μου, Παναγία μου. Λοιπόν, το κρατάω έτσι γιατί είναι βαλιτσάκι. Βεβαίως. Τι νομίζατε, premium καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό που διάλεξα είναι αυτό εδώ. Radium 600 Pro Studio Microphone. Πολλοί από εσάς μου ζητάγατε να δείτε μικρόφωνο. Και συγκεκριμένα μικρόφωνο κάτω από 100 ευρώ. Οπότε με το που το είδα λέω, εδώ είμαστε. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, στο στέλνουν έτσι, σε βαλιτσάκι. Εγώ παράπονο δεν έχω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Αχα. Για να το δείτε κι εσείς. Οπ. Κοιτάξτε όλα μέσα. Και εδώ πέρα λέει pop filter inside. Για να δούμε εδώ. Να δούμε τι και τι έχει. Καταρχάς το κύριο μικρόφωνο. Καλωδιάκι, αυτό πηγαίνει μάλλον στο μικρόφωνο, αυτό στον υπολογιστή. Αυτό εδώ είναι... Κάτι για τη βάση είναι. Ποδαράκι είναι, τι σκατά είναι. Θα μάθουμε. Αυτό εδώ είναι σίγουρα για τη βάση. Α, μάλιστα, έχει και τέτοιο. Τι λες τώρα. Έχει και κάλυμα εδώ πέρα. Έχει και άλλα πράγματα. Είναι διπλό. Μάλιστα. Άρα το πρώτο πάτωμα ανοίγει και μέσα έχει και το δάχτυλό μου. Αμαν. Όπως έλεγα, μέσα έχει και το. Βγες έξω, σε παρακαλώ. Και το pop filter. Και πίσω από το pop filter είναι και η βάση. Ας κοιτάω και τις οδηγίες. Μου λέει κάτι πώς να το στήσω. Α, γράφει. Άντε ρε. Αυτό που είχαμε δει εδώ πριν, το βάζουμε βιδωτό έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Όπου να είναι. Λοιπόν, δύο παίρνουμε και κουμπώνουμε αυτό εδώ πέρα έτσι. Okay. Εξαιρετικά. Μάλλον αυτό γυρνάει για πάντα για να γυρνάει το μικρόφωνο. Για να ανοίξουμε και το μικρόφωνο. Για να το δω λίγο καλύτερα γιατί δεν προλαβαίνω να το δω. Δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, και το μικρόφωνο βιδώνει έτσι. Για να δούμε. Έρε βίδωμα που έχει πέσει σήμερα. Λοιπόν, το μικρόφωνο από ό,τι καταλαβαίνω μένει η καλή του θέση έτσι. Να κοιτάει προς τα σένα. Άμα θέλεις, του βάζεις και το pop filter. Βασικά, να το βάλω. Άντε, το βάλω και αυτό. Και η τελική μορφή του μικροφόνου είναι αυτή εδώ πέρα. Τώρα, το μόνο που μένει είναι να γίνουν και δοκιμές. Οπότε, θα κάνω τώρα μερικές δοκιμές. Θα καθίσω να το δοκιμάσω και μερικές μέρες λίγο περισσότερο. Και επιστρέφω. Λοιπόν, έχουν περάσει 2-3 μέρες περίπου, έχω κάνει αρκετές δοκιμές. Έχω δοκιμάσει με pop filter, χωρίς pop filter, τώρα το έχω βάλει χωρίς για να δείτε ότι δεν το έχει και τόσο μεγάλη ανάγκη. Και όπως μπορείτε να ακούσετε και εσείς ίδιοι, είναι πολύ αξιόλογο. Το μόνο που έχω αλλάξει για να με βοηθήσει είναι να βάλω το gain στο 100, και παρόλο που είναι στο 100, δεν έχει, έχει ελάχιστο θόρυβο βασικά. Και ο λόγος που έχω κάνει αυτό είναι για να ακούγομαι όσο πιο καθαρά γίνεται από μια τέτοια απόσταση. Γενικά με το συγκεκριμένο μικρόφωνο για να ακούγεσαι 100% καθαρά πρέπει να είσαι σε μια τέτοια απόσταση. Εδώ πέρα. Με όσα μικρόφωνα έχω χρησιμοποιήσει, ακόμα και με το Silent Elite που χρησιμοποιώ τώρα, που είναι περίπου στην ίδια κατηγορία με αυτό, από την άποψη ότι πρέπει να είσαι κάπου εδώ και να ακούγεσαι τέλεια, με ρυθμίσεις που του έχω κάνει και με φίλτρα που του έχω βάλει, έχω βρει μια λύση που μπορώ να το αφήνω και κάπου εδώ, και εγώ να απομακρύνομαι και λίγο περισσότερο και να ακούγομαι ικανοποιητικά. Όχι ότι αυτό ακούγεται χάλια αυτή τη στιγμή, άμα είμαι εδώ πέρα και απομακρυνθώ, πάλι με ακούτε. Αλλά το ιδανικότερο γι' αυτό και εκεί που λειτουργεί 100% καλά
είναι εδώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι παρατήρησα μια αισθητή μείωση στον ήχο όταν είμαι εδώ σε σχέση με όταν απομακρύνομαι. Όχι ότι είναι χάλια, αλλά πρέπει να φωνάζω λίγο περισσότερο. Στέλιο, το προτείνεις. Η αλήθεια είναι ότι παιδιά είναι πάρα πολύ αξιόλογο. Εγώ για να καταλάβετε, έχω ένα πρόβλημα με το συγκεκριμένο γραφείο που δεν μπορεί να μπει ένας βραχίωνας ώστε να μπει ένα οποιοδήποτε μικρόφωνο και να έρχεται από εδώ, ας πούμε έτσι, και να είναι σχετικά κοντά μου. Οπότε το συγκεκριμένο μικρόφωνο δεν θα με βόλευε, αλλά θα το προτιμούσε 100% σε ένα βραχίωνα πάνω. Τώρα, αν αξίζει γενικά, θα πω. Ναι! Ναι, 100%. Άμα δούμε και τις τιμές συγκριτικά, νομίζω το Blue Yeti αυτή τη στιγμή είναι κάπου στα 150. Το Siren, το Elite είναι κοντά στα 170-180, κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι στα 70-80. Οπότε, αν κάποιος θέλει να κάνει μια αναβάθμιση στον ήχο, αλλά δεν θέλει να χαλάσει πάνω από 100 ευρώ, είναι μια πολύ αξιόλογη λύση. Και μην ξεχνάτε και το πιο σημαντικό, έτσι. Έρχεται σε βαλιτσάκι. Αυτά από μένα, σας αφήνω τώρα. Γεια σας.